Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο στο πολιτικό του γραφείο στην πόλη της Καβάλας είχε η Επιτροπή Κατοίκων του Περιγυαλίου αναφορικά με το προσφυγικό ζήτημα και την εγκατάσταση νέων προσφύγων και μεταναστών στη δομή του στρατοπέδου Εσημακοπούλου. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα εθνικής κρίσης που αναλαμβάνει πρώτη στην αναλύση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μετέπειτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα μεγάλο σύνθετο πρόβλημα, το οποίο τώρα αποκτά διαστάσεις, θα έλεγα, εθνικής κρίσης και επομένως θέλει ειδική και εξαιρετική διαχείριση. Κάθε μέρα σχεδόν κάνουμε συσκέψεις με τον αρμόδιο να διαχειριστεί τα εσωτερικά Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να ξέρετε το εξής. Πρώτον, ο τρόπος διαχείρισης έχει αλλάξει, διότι έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Η οπτική γωνία έχει διευρυνθεί. Το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ως μια ανθρωπιστική, να το πω έτσι, δραματική κατάσταση, αλλά και ως μια δυνητική απειλή της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λόγω του ότι αν δεν αποσυμφορηθούν τα νησιά τώρα, κινδυνεύουν κυριολεκτικά να βουλιάξουν και να γίνουν πολύ χειρότερα εκεί, παρίσταται η ανάγκη να υπάρξει κάποια μεταφορά κάποιων προς την ενδοχώρα. Όμως, αφού μιλάμε για εθνική κρίση, λογικό νομίζω και επόμενο είναι αυτή η διασπορά να γίνει σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου για το προσφυγικό και την άφιξη νέων προσφύγων και μεταναστών στη δομή φιλοξενίας του στρατοπέδου Σημακοπούλου είχε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον νομό Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης. Για να ενημερώσουμε μαζί με τον πρόεδρο, τον βουλευτή, για το τι γίνεται εδώ στην περιοχή, για ποιο λόγο είμαστε ενάντια στη νέα αυτήν έλευση των προσφύγων και ο λόγος που είμαστε, πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, ότι εμείς δεν είμαστε ρατσιστές καταρχήν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πονούμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι για την πολιτική της Ευρώπης αλλά των μεγάλων δυνάμεων, πολλοί από αυτούς βρίσκονται στη θέση εδώ που βρίσκονται. Όμως το Περιγυάλι, αν γυρίσετε μέσα στο Περιγυάλι αυτή τη στιγμή και δείτε, είναι ένας οικισμός ο οποίος είναι όχι και σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό διότι δεν ήταν στο σχέδιο πόλης. Έκανε 30 χρόνια, αν έχετε το Θεό σας, για να μπει στο σχέδιο πόλης. Και από τη στιγμή που τέλος πάντων είπαμε, εντάξει, θα αρχίσει η περιοχή να αναπτύσσεται και να υλοποιείται επιτέλους στο σχέδιο πόλης, ξαφνικά άρχισαν να φέρνουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του Περιγυαλίου και από τον δήμαρχο της πόλης για όλες τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα το προσφυγικό. Ξέρετε ότι έχω τοποθετηθεί κατ' επανάληψη πάρα πολύ καθαρά. Έχω πει δηλαδή ότι το στρατόπεδο Σημακοπούλου θα πρέπει να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία, στις καβαλιώτες και στους καβαλιώτες. Και το λέω αισθανόμενος και μια ιδιαίτερη σχέση με αυτή την περιοχή, καθώς εδώ στο Περιγυάλι ήταν το σπίτι των παππούδων μου, άρα αντιλαμβάνεστε την μεγαλύτερη ευαισθησία που έχω. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, ξέρετε ότι έχουμε βρει ένα πρόβλημα. Έχουμε βρει ένα πρόβλημα με την τοποθέτηση 500 περίπου ανθρώπων από την προηγούμενη κυβέρνηση στον αστικό ιστό της πόλης. Κάτι το οποίο για μένα δεν έπρεπε να συμβεί. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστά είπε και ο κύριος Δήμαρχος ότι είναι μια περιοχή που έκανε πάρα πολλά χρόνια να μπει στο σχέδιο πόλης. Είναι η μοναδική περιοχή της Καβάλας που μπορεί η Καβάλα να επεκταθεί στα ανατολικά της. Είναι μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να έχει μια τουριστική ανάπτυξη, θα μπορούσε να γίνει ένα πάρκο. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στις δηλώσεις του, ο κύριος Παναγιωτόπουλος έκανε ειδική αναφορά και στην εμπριστική ρητορική της γείτονας χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Υπάρχει μια επιθετική και εμπριστική ρητορική. Όταν κάποιος υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος, σχεδόν κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του, ομιλεί για πόλεμο, πόλεμο στη Θράκη, πόλεμο στο Αιγαίο, πόλεμο στον Εφράτη, πόλεμο στη Συρία, πόλεμο στην Κύπρο, πόλεμο δυτικά, πόλεμο ανατολικά, πόλεμο γενικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη και εμπριστική ρητορική. Μετά είναι και οι πράξεις. Οι παράνομες εξοργητικές δραστηριότητες στην ΑΟΣ ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή
η ασφικτική, αν θέλετε, σχεδόν ναυτική πολιορκία που δέχεται η Κύπρος, που είναι περιτριγυρισμένη από τουρκικά πολεμικά σκάφη που συνοδεύουν τα εξορυκτικά, ασφαλώς δημιουργεί πολύ προβληματισμό. Το ξύφος της Ελλάδας πρέπει να το έχουμε πάντα καλογιαλισμένο και αστραφτερό, ιδίως σε καιρούς ταραγμένους, έτσι ώστε να διατηρούμε την ειρήνη. Γνωρίζοντας, καθιστώντας μάλλον σαφές σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται οτιδήποτε εναντίον των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων, ότι αν χρειαστεί αυτό το ξύφος θα βγει από το δικάρι και θα χτυπήσει σκληρά. Εύχομαι πραγματικά, κάνω μία ευχή μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να μην χρειαστεί να βγει ποτέ. Δια πάνε ενδεχόμενων όμως, καλό είναι, όπως έχω πει, κατ' επανάληψη, να είναι αστραφτερό και καλογιαλισμένο. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μίλησε και για την ενίσχυση στον Εύρο. Ο Εύρος ήδη έχει ενισχυθεί με μέσα επιτήρησης, επιπλέον προσωπικό, επιπλέον μέσα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουν ιδωθεί οι εισρωές από τον Εύρο. Και υπάρχει και ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτοί που εισραίουν από τον Εύρο, όποιοι και αν είναι, είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι αντιφρονούντες, διωχθέντες από την παρούσα πολιτική κατάσταση και λιγότερο πρόσφυγες και μετανάστες από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα βέβαια εξακολουθεί να υφίσταται στα νησιά και στα θαλάσσια σύνορά μας και πολύ φοβούμαι ότι όσα σκάφη και αν αναπτυχθούν, είτε μεγάλα είτε μικρά, εφόσον υπάρχει διακίνηση από την άλλη ακτή του Αιγαίου, θα υπάρχει πάντα το πρόβλημα. Και το κλειδί στη λύση αυτού του προβλήματος δεν είναι τόσο στα χέρια της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέπει και να διαχειρίζεται. Το κλειδί θέλω να πιστεύω ότι βρίσκεται στις διαθέσεις του Τούρκου Προέδρου, στις γεωπολιτικές του επιδιώξεις και στον τρόπο που θα τα διαπραγματευτεί αυτά με τους ισχυρούς παίκτες της διεθνούς κοινής.